Καλημέρα, αγόρι μου, πήγε συγγνώμη. Τρία. Τώρα το καλό. Τρία, δύο, ένα. Καλή διάθεση. Πάμε. Καλώς το γαμπρό, καλημέρα. Πώς ξύπνε, βρε, σύπναρας. Καλώς το παλικάρι μου, καλημέρα. Πώς και έτσι γνωρίζετε, εσύ είσαι ύπναρας. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, διότι παντρεύει ο Αρώνης το γιο του. Έλα όμως, πού θα τον παντρεύεις τελικά. Γιώργο, σε παρακαλώ, do me a favor, διότι θα μάθει ότι η Βικτόρια τα έφτιαξε με βρήκε άλλο γκομενάκι, δεν λέμε ονόματα όμως για να μην το προδώσουμε. Κάνε μου μια χάρη στα ελληνικά, κάτσε from the other side και θα του έρθει ταμπλά στο κεφάλι. Οπότε οι σκηνές είναι πάρα πολύ σημαντικές σήμερα. Αυτό να διάσει. 3-2-1 και πάμε μία. Γενικά τώρα αποφεύγουμε τις υπερβολές. Δηλαδή δεν θέλουμε να βγει που λέμε θεατρικό, να είναι η φωνή έξω και τέτοια. Έχεις αγωνία για το γάμο? Καμία αγωνία. Χαρά έχω, ευτυχία. Τηλεόραση κάνουμε, μπορεί και ένα βλέμμα ας πούμε, που λέει ο λόγος και που δεν λέει ο λόγος. Να εκφραστεί και το μέσα σου, δηλαδή ο θυμός σου εσωτερικός και τα πάντα. Δώσε κλακέτα. Δηλαδή τύπου τι είπες, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται να είναι τι είπες. Και αυτό λέγει στο ποιούς. Πώς θα το λέγεις σπίτι σου σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση και με αυτή την συνθήκη ας πούμε. Το μυστικό είναι όσο πιο ρεαλιστικά μπορούμε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Μου αρέσει πάρα πολύ που κάνω αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι μόνο αυτό που θα μπορούσα να κάνω έτσι καλά τουλάχιστον. Γιατί με γεμίζει, νιώθω δημιουργικά. Γουστάρω που συναναστρέφω με ανθρώπους και τους βοηθώ και με βοηθούν και αυτοί να εξελίσσομαι. Οπότε είμαι happy. Λεβέντη μου, εσύ τι ώρα να προσέξεις. Τζορτζίνο, κοιτάω και εδώ, εκεί προφίλ. 3-2-1, πάμε Τζορτζίνο. Αγόρι μου, όμορφος γαμπρός, ρε, κούκλος σας. Πήρε πάρα πολύ άσχημη τροπή ο γάμος. Μας βγήκε λίγο τσαχπίνα η νύφη και τρέχουμε να τη μαζέψουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Λέμε ψέματα. Και μας έχει οδηγήσει σε ένα χάος αυτή η γυναίκα. Πείτε κάτι, κορίτσια, είπαμε κάτι και ψιλογελάμε έτσι και πάμε! Πω, τι μου κάνετε, κούκλος θα σε κούκλο. Άρα κερατούκλι, αυτό είναι μέσα που λες. Άρα κερατούκλι. Άρα κερατούκλι, τι κόμμα να σου δίνουν 2 μέτρα. Εγώ σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί, διατηρώ την ψυχραιμία στην οικογένεια. Έχω από κοντά το θείο για να μην μου πάθει τίποτα και είμαι αυτή λίγο η οποία τον καλμάρει λόγω της αδυναμίας που μου έχει. Θείε μου, μήπως είσαι τσιμπημένος μαζί της? Λυσάξατε, τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Κουκλί μας, είναι ένα κουκλί, ένα εξαιρετικό πλάσμα και το φέρει δε αυτό που κάνει. Όσο και αν προσπαθούμε να πούμε ότι αυτό που κάνουμε στη τηλεόραση δεν είναι δικό μας και δεν είναι η ζωή μας και τα λοιπά και είναι κάποιου άλλου. Επηρεάζεσαι, ας πούμε, δηλαδή, για όνομα του. Ό,τι και αν συμβαίνει, θα το αντιμετωπίσουμε. Πάρε με τηλέφωνο. Εγώ σήμερα, ας πούμε, έρχομαι εδώ πέρα να κάνω ένα πατέρα, ο οποίος έχει ονειρευτεί ένα γάμο, τρικούβερτο, μια ιστορία ολόκληρη κτλ. Με μια νύφη που τα έχει πολλά και αυτό τον ενδιαφέρουν πολύ τα πολλά. Τι είναι τέρα, παιδιά! Σπυριάκι, τόσα μεζεδάκια σου έχω φτιάξει. Τι είναι τέρα, παιδιά! Δεν κατάλαβα το τσίπουρο και ορισμένη ώρα που πίνετε. Άντε, γεια μας! Πείτε ρε, παιδιά, ένα τσίπουρο τώρα πίνω σε το μαγκούφι, για το όνομα του Θεού. Και ξαφνικά προκύπτει ότι η κυρία αυτή είναι πηδηχτούλα. Όταν λέμε πηδηχτούλα, εννοούμε τον έκανε τάρανδο, δηλαδή, για το ζήτημα. Όλα καλά. Ετοιμάζομαι, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Μήπως χρειάζεσαι κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Εγώ τώρα πώς θα δεχτώ, ας πούμε, το γιο μου τάραντο? Δεν θα περνάει και από την πόρτα, θα βρίσκει. Σε μισή ώρα θα έρθω από το σπίτι σου. Θέλω να καταλάβεις ότι σ' αγαπάω. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό. Δεν το κάνω δικό μου, αλλά θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω, ας πούμε. Άλλαξε θέση με την Ειρηνού. Στέλιο, εσύ θα έρθεις με το πάμε μου, γιατί είναι άλλη σκηνή, έτσι, από εδώ. Τι είναι τώρα καλύτερο, να πέσεις στα σκατά το παιδί ή να το βγάλω? Και αθοδεσμοί. Η Βάνα τα βρίσκει αυτά, δεν, που γράφει κατά, και θα βρει τη λύση. Όπως είσαι εδώ, ένα πενιντάρι, πρώτο, δεύτερο. Σήμερα έχουμε χαρές. Τι να κάνω τώρα, με πιάσει το συναισθηματικό μου. Άλλη μια μέρα στο γύρισμα. Έχουμε σκηνές με τον Γιώργο, τον Μπαρτσαλάκη, τον τηλεοπτικό μου πατέρα, την καινούργια προσθήκη στο σύριαλ, την Μπεζάν. Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Λέει, πια. Έγινε. Γιατί όλα ανατρέπονται όντως. Με το μυαλό της Βάνας Δημητρίου είναι όλα γίνονται. Αυτός ο γάμος δεν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη. Γεια. Ναι, είναι ωραίο να δουλεύεις έτσι.
Χρειάζεται να βρίσκεις τον χρόνο σου, να κάνεις πράγματα που θες και να ξεφεύγεις λίγο από το καθημερινό έτσι πρόγραμμα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Η πρώτη σκηνή που γύρισα ήταν με τον πρώην σύζυγό μου, τον Αποστόλη τον Κλέτσο, το Σίμω δηλαδή στη σειρά, όπου είναι σε πολύ καλή περίοδο της ζωής του, τον πετυχαίνουμε στα επεισόδια που γυρίζω. Και η δεύτερη σκηνή που γύρισα είναι με την Πέμπτη Ζούμνη που υποδίεται την Αυσικά. Και υπάρχει η έλλειψη ενός πολύ γοητευτικού γυναικολόγου, ο οποίος γνωρίζει την Αυσικά. Ήρθα να σε βοηθήσω λίγο με τις αναλύσεις, γιατί ξέρω ότι πνίγεις. Ναι, εντάξει, είναι ένας καινούριος ρόλος που εμφανίζεται. Είναι ο Δημοσθένης, ο οποίος είναι γυναικολόγος, οπότε σκεφτήκανε εμένα, δεν υπήρχε άλλος να το κάνει. Ο οποίος βέβαια πέφτει στη γοητεία της ωραιοτάτης Πέμπτης Ζούμνη. Δεν με θυμάστε καθόλου, κυρία Καλέβη, ε. Συγγνώμη, αδυνατό να θυμηθώ. Δυστυχώς είμαι από αυτούς που ξεχνιούνται εύκολα. Εσείς πάλι όχι. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα πριν 4 μήνες στο συνέδριο γενετικής. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα στο συνέδριο πριν 4 μήνες. Τι συνέδριο ήταν αυτό? Γενετικής. Και τι διεκδικεί? Κρίμα. Γιατί κρίμα? Γιατί απόψε δεν θα σε δω. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα βέβαια από τον πρώην σύζυγό της. Έχει και δύο μεγάλους γιους που μπορεί και αυτοί να μπουν στα πόδια μας, αλλά παιδιά, ο έρωτας πάντα νικάει. Σε κοίταζε σαν ξερολούκουμα. Πάντα καλά, δεν πειράζει η αλήθεια. Είναι δουλειά πολύ σκληρή, θα έλεγα. Γιατί επειδή ακριβώς έχω περιορισμένο χρόνο, πετάω. Συνήθως τη μέρα που πετάω, έχω γύρισμα όλη μέρα μέχρι το βράδυ και έχω πολύ συμπυκνωμένα γυρίσματα. Οπότε όταν έρχομαι στην Κύπρο, βασικά δουλεύω. Τελεία, δεν διασκεδάζω. Μόνο καλός ή μόνο κακός δεν υπάρχει. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Και αποχρώσεις, καλύτερα να το πω. Ναι, φέτος βγάζει, τουλάχιστον για το πρώτο δίμηνο που έχω στα χέρια μου, το έχω διαβάσει, έναν καλύτερο χαρακτήρα, ξεφεύγει από τον τζόγο που τον έχει καταστρέψει και προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του, να χτίσει τη ζωή του. Ψηφίζω Αποστόλη Γλέτσο γενικά και το ρόλο του Γλέτσου, τα πάντα, όλα. Και το μαύρο του που κάμισε. Τον αγαπώ πολύ. Κύριε Μαρόπουλο, γιατί να λάβατε την υπεράσπιση του γιου σας ως δικηγόρος? Δεν θα βρισκόταν κάποιος άλλος να αναλάβει αυτή την υπεράσπιση? Στην ηλικία που είμαι και στις ώρες που έχω γράψει τις τηλεοπτικές, δεν μπορεί να με ενοχλήσει τίποτα. Όπως και εγώ δεν γίνομαι ενοχλητικό. Πλέον. Όταν ξεκινήσει και αν ξεκινήσει το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου. Είναι μια δύσκολη εποχή για τους καλλιτέχνες και όχι μόνο. Ό,τι έχει να κάνει με τη δική μας τη δουλειά, δυστυχώς βιώνει ακόμα μια κρίση. Μια συμβουλή που δίνω σε όλους τους νέους καλλιτέχνες είναι πάντα ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.